Είδατε πώς επικοινωνούμε με ανθρώπους καθημερινά, Δευτέρα Παρασκευή, από τη μία άκρη της Κρήτης, από την Κίσαμο μέχρι και τη Ζάκρο, τη Σιτία, εδώ μέσα από την Κρήτη σήμερα. Θα πάμε τώρα στην, κατά κάποιο τρόπο, εναλλακτική είδηση της ημέρας πανελλαδικά. Και αναφέρομαι σε έναν επαγγελματία ειδών αλληλείας, ο οποίος έβγαλε μία ψαριά η οποία έχει εντυπωσιάσει όλους τους Έλληνες. Τι έπιασε, Βάλια? Έπιασε εν πωλής μία βλάχοσφυρίδα, ναι. Ζυγίζει 40 και πλέον κιλά. 40 και κιλά. 1,5, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, να δώσουμε και κάποια λοιπόν, στοιχεία του ψαριού, 1,5 μέτρο σε μήκος. Βλέπουμε εδώ πέρα και δυσκολεύεται και ο ίδιος να το σηκώσει το ψάρι. Βλέπουμε το μεταξύ το χαρακτηριστικό πλάν, πού να σηκωθεί. Αυτό είναι πάνω από 50 κιλά. Δεν ξέρω, είναι εκεί, κάπου εκεί. Περίπου 40-50 κιλά. Ή έχω πέσει έξω, εκεί. Θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Καζούλης. Επιχειρηματίας ειδών αλληλείας και ερασιτέχνης αλληλείας, ψαράς, εκεί το χόμπι του κάνει. Κύριε Καζούλη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι, όπως είπα στον πρόλογό μου, η είδηση της ημέρας πάνω κάτω, εναλλακτικά βέβαια. Χρειαζόμαστε αυτές τις ειδήσεις και η αλήθεια είναι πώς μας έχετε εντυπωσιάσει. Σε ποιο σημείο αυτή η ψαριά πώς έγινε, κατά τύχη, το επιδιώξατε, έχει συμβεί και στο παρελθόν? Ναι, γενικά ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το ψάρεμα. Είναι από μικρός το χόβι μου αυτό το πράγμα. Γενικά επιδιώκω να πιάνω μεγάλα ψάρια, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά μου αρέσει να ψαρεύω σε βαθιά νερά, όπου κατά κανόνα μπορεί να βρεθούν τέτοιου είδους ψάρια. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν αρκετές φορές. Εντάξει, πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ εύκολο να πιάσει κάποιος κάποιο τέτοιο ψάρι, αλλά εντάξει, γενικά γίνεται συστηματικά. Είναι βέβαια τρομερόδεος να κρατάς ένα τέτοιο ψάρι στα χέρια σου, τι φοβερόδεος. Ερώτηση τώρα, και αυτά πιο νόστιμα είδη. Γιατί έχω και μία απορία χωρίς να γνωρίζουμε. Ποια τεχνική το πιάσατε το ψάρι? Αυτό πιάστηκε με τεχνική της ζόκας, με καλά πιάστηκε και λέγεται ζόκα η τεχνική, την οποία δολώνεις ένα ψόφιο δόλωμα και το κατεβάζει στο βυθό που βρίσκονται αυτά τα ψάρια. Με πεταχτάρι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, με μηχανισμό. Με καλά, με μηχανισμό, ναι. Με μηχανισμό. Και όταν το τραβούσατε προς τα έξω, άλλη αφελής απορία που έχω. Είχατε καταλάβει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ψάρι εντυπωσιακό, από την εμπειρία σας? Για την ακρίβεια το κατάλαβα, αλλά η αίσθηση που έχει πάντα είναι ότι έχει πιάσει το βυθό. Αυτό νομίζω. Νομίζω ότι προσπαθεί να τραβήξει κάτι το οποίο είναι σταθερό και δεν ανεβαίνει. Και ανέβηκε όμως. Έχει τεράστιο όγκο βέβαια το ψάρι. Ανέβηκε όμως, ναι, σιγά σιγά και η υπομονή ανέβηκε. Εξού και έχει και το χαρακτηρισμό το συγκεκριμένο ψάρι, αν δεν κάνω λάθος, ο βασιλιάς του βυθού. Κύριε Καζούλη. Ναι, εντάξει, αυτό το δίνουμε. Το δίνουμε σαν ψαράδες, γιατί είναι τιμητικό για το ψάρι. Άλλο μάλιστα είναι πανέμορφο ψάρι και πολύ δύσκολο να το. Και δεν είναι και σε ρηχά νερά. Πρέπει να πήγατε αρκετά μέσα για να το πιάσετε, έτσι δεν είναι? Αρκετά βαθιά, ναι, αρκετά βαθιά. Αυτό το συγκεκριμένο βγήκε στα 165 μέτρα βάθος. 165 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω και πόσα κιλά είναι, μας είπατε? Είναι γύρω στα 40 και είναι και δύσκολο να τα ζυγίσεις, γιατί δεν μπορεί να τα ζυγίσεις με κάποιο τρόπο. Πρέπει να έχει ένα μπαλάγκο, κάτι. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι το τραπέζι που θα ακολουθήσει. Ή τα τραπέζια, ε. Ή τα τραπέζια, βέβαια. Κάνα μήνα θα το τρώτε. Δεν ξέρω αν διατηρείτε κιόλας. Διατηρείται. Αν το βάλεις φρέσκο στην κατάσταση, διατηρείται αρκετά παραπάνω. Αλλά εμάς είναι και το δεύτερο μας χόμπι μαγειρική, οπότε το τιμάμε πάντα δεόντες. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε. Από ιδέτη, φρικασέ, μέχρι οτιδήποτε. Τα καλύτερα τώρα. Εμείς ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλες ψαριές. Να αγαπάτε και να σέβεστε τη θάλασσα. Και είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι εντάξει, μια εικόνα. Ένας άνθρωπος προσπαθεί, κάνει το χόμπι του και είδαμε τι έπιασε. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας. Και να φιλοξενήσουμε τον κύριο Καζούλη προσεχώς και με μια πιο μεγάλη ψαριά. Να δούμε αν θα καταφέρει να πιάσει και πιο μεγάλο ψάρι. Είναι εδώ, μην του βάζεις τέτοια. Λοιπόν, την καλησπέρα μας.